Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Γκραν Καμάρια και Όπτιμους Πριαμούς έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Summer Development League. Το παιχνίδι ξεκινάει με τα Γκραν Καμάρια να έχουν στην κατοχή τους την πρώτη επίθεση του μάτς. Οι κίτρινοι, οι οποίοι μέτρουν μέχρι στιγμής δύο νίκες και μία ήττα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, όπως και οι Όπτιμους Πριαμούς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 2-1. Ξεκινάει η τέστα ο Γουναρίδης. Πίσω από τα 6-75 θα ανοίξει το σκορ για το 3-0. Με τρίποντο αρχίζουν το μάτς τα Καμάρια. Για 2 τώρα το σουτ άστοχο από τον Χατούνογλου. Η μπάλα έξω. Για 3 τώρα, αλλά άστοχος ο Παπαδάκος. Κουντούρης. Ζαλακώστας αφήνει τον άλλο Ζαλακώστα, τον Βασίλη. Και εκείνος θα πάρει το φαουλ κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ένα φαουλ που τον οδηγεί στην γραμμή των βολών. Θα βάλει την πρώτη για το 4-0. Ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια από τη γραμμή, ευστοχή και στην δεύτερη για το 5-0. Βασιλιάδης. Πάνω του ο Γουναρίδης. Έπασα για τον Φλόρο, Χατούνογλου ξανά στον Βασιλιάδη, συνεργάζονται οι τρεις τους, με συγχωρείτε. Χατούνογλου, ακόμα ένα άστοχο σουτ από μέσα απόσταση. Παραμένει στο 0 η φιλοξενούμενη. Γιώργος Ζαλακώστας. Παίρνει ξανά, πήγε να κάνει και μια πάσα πίσω από την πλάτη, δεν του βγήκε, μαζεύει ο Χατούνογλου. Καλτσάκας. Χατούνογλου παίζει με τον Βασιλιάδη. Τα 10 δευτερόλεπτα τώρα για το ρολόι για τους Όπτιμους Πρίαμους. Ζητάει και παίρνει ο Καλτσάκας. 4 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του, πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει με κολλημένο αντίπαλο πάνω του. Το rebound στα χέρια των κίτρινων και ο Γουναρίδης θέλει να τρέξει. Έχει και επιλογές στα δεξιά, επιλέγει να πάει μόνος του. Δεν θα πάρει κάτι από την συγκεκριμένη φάση. Πήρε ο Καλτσάκας από τον Βασιλιάδη. Πιέζει ψηλά ο Καραγιάννης. Χατούνογλου φτάνει κοντά. Καλτσάκας μετά από τρίπλα εκτελεί, ούτε τώρα θα έρθει ο πρωτοκαλάθι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά παραμένουν στο 0. Μουναρίδης κάνει ωραία κίνηση για να πάει προς τα μέσα, θα πάρει και το φάουλ από τον Καλτσάκα, το δεύτερο ομαδικό των Όπτιμους Πρίαμους, το οποίο στέλνει τώρα τον Γουναρίδη στις βολές. Τώρα ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Το σκορ το 6-0. Βασιλιάδης καστήπασα για τον Χατούνογλου. Πάει προς τα μέσα αλλά δεν τελειώνει καλά την φάση ο Φλόρος. Μπορεί να έφτασε κοντά, αλλά δεν άφησε την πάντα στο καλάθι. Ζαλακώστας παίρνει το σκριν, αφήνει στην γωνία για 3 η εκτέλεση στο σίδερο.
παλιάρα εκεί από τον Γαλακόσα, δίνει την μπάλα ξανά στα Γκραν Καμάρια. Γιώργος Γαλακόσας τώρα στα 5 δευτερόλεπτα πλησιάζει, σηκώνεται αλλά θα σώσει από κοντά. Καλτσάκα σαπλώνεται σε δηλαδή κανονικά και κάνει το φάουλο Καραγιάννης. Πρώτο ομαδικό για τα Γκραν Καμάρια στην πρώτη περίοδο. Χωρίς σκορ, υπενθυμίζω, παραμένουν οι φιλοξενούμενοι. Χατούνογλου. Πάει κοντά με φόρα, θα πάρει το φάουλ από τον Βασίλη Ζαλακώστα. Υπήρξαν και κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά των γηπεδούχων, ωστόσο ο Χατούνογλου είναι διεστημένος στην γραμμή ώστε να φέρει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του στο μάτς. Θα το κάνει με την πρώτη βολή, θα γίνει το 6-1. Έπειτα από σχεδόν 5 λεπτά παιχνιδιού βρίσκουν σκορ και οι Optimus Priamus. Θα βάλει και την δεύτερη για το 6-2. Γαλακώστας, Γουναρίδης τώρα. Κουντούρης στον Γουναρίδη για 3 εκείνος αστοχεί τώρα πίσω από τα 6.75. Παπαδάκος πιέστηκε, μπάλα έφτασε στον Καλτσάκα. Βασιλιάδης Λόρος δεν πέρασε η πάσα του, ανεβάζει τώρα ταχύτητα ο Κουντούρης για να τελειώσει με το δεξί. 8-2. Το ξεκίνημα είναι αρκετά καλό για τα Γκραν Καμάρια. Ενώ από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους Όπτιμους Πρίαμους, οι οποίοι καλούν σε time out. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά στην πρώτη περίοδο. Το σκορ στο 8-2. Μόλις 2 πόντι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. 7 λεπτά, με συγχωρείτε. Από την άλλη, τα Γκραν Καμάρια έχουν καταφέρει να πάρουν μια μικρή απόσταση 6 πόντων. Να δούμε αν θα ανέβει από το σουτ του Βασίλη Ζαλακώστα. 12. Και πλέον οι γηπεδούχοι είναι στο σύν 8. Βασιλιάδης. Καλτσάκας τώρα οργανώνει από υπό την πίεση του Καραγιάννη. Λόρος πάει από τα δεξιά και θέλησε να παίξει με τον Χατούνογλου. Ακόμα μια συνεργασία που δεν βγαίνει από τους φιλοξενούμενους. Καλακώστας από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Πιέζει τον Καλτσάκα, ο οποίος ζητάει για φάουλ. Λόρος η μπάλα στο πλάι, Χατούνογλου δεν είναι ύψος, ωραίος, 14. Κουντούρης, Ζαλακώστας, κάνει προς τα μέσα, πετυχαίνει μόνο χέρι και ο Χατούνογλου και κάνει το φαουλ 4. Να δούμε αν θα αλλάξει, νομίζω αλλάζει όλη την πεντάδα ο κότς Αθανασίου. Όχι, 4 παίκτες θα περάσουν στο παιχνίδι, ενώ έχουμε και μια αλλαγή για τους Optimus Priamus. Ζαλακώστας θα χάσει την πρώτη. Παραμένει το 14. Χάνει και την δεύτερη ο Ζαλακώστας. Την πάντα στα δικά του χέρια ξανά. Από το πλάι με το δεξί. Δεν θα έρθει το καλάθι. Διακύρος Περγούλη. Καλτσάκας. Είσαι εκεί με χώρα ο Χατούνογλου. Αλλά θα κάνει βήματα. Thank you.
Αθανασόπουλος τώρα στο μάτι για τους κίτρινους. Ενώ και ο Κουντουλάκης ετοιμάζεται από τους φιλοξενούμενους να περάσει το μάτς. Την αντίπαση του Περβούλη, αλλά δεν φτάνει ποτέ στον συμπαίκτη του, παρενέβη και αντίπαλος. Τώρα ο Κουντουλάκης περνάει στην θέση του Βασιλιάδη. 2 και 12 ακόμα στην πρώτη περίοδο, με τα κρακαμάρια να παραμένουν μπροστά στο σκορ. Σηκώνεται αλλά αυτοχή ο Θανασόπουλος. Παπαδάκος, Ατούνογλου, πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Οι οπτιμουσφίαμους καθώς επέστρεφαν και γρήγορα οι κίτρινοι. Σκουτέρης, Καλτσάκας θα το πάρει και θα το βάλει. 16. Σερί. Ένα μικρό σερί, 4-0 για τους φιλοξενούμενους. Δεκανίκας. Σακελαρίου από τα αριστερά. Θα βρει στο σίδερο η μπάλα, ψηλότερα εκεί πήρε το rebound, αλλά δεν ευτόχησε. Ο Χρυσίνας παραμένει το 16, ευκαιρία τώρα να πλησιάσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Αν καταφέρουν να πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ο Μαδάκος είχε βάλει πλάτη, αλλά βρήκε, βγήκε πανέξυπνο μπροστά του ο Θανασόπουλος, έκανε το κλέψιμο. Πιέζεται από τον Σκουτέρη, βρίσκει την πάσα στον Περβούλη. Τσακανίκας ζητάει να πάει κοντά από ο Χρυσίνας. Θα πασάρει εκεί, θα αποφάσισε στον αέρα. Και Σκουτέρης την κατάλαβε την πρόκληση του αντιπάλου του. Αλλά παραμένει τους φιλοξενούμενους. Πάσα δεν περνάει, αλλά έχει πατήσει γραμμή ο Αθανασόπουλος. Πάρω λίγο εδώ το λάθος από τους Όπτιμους Πρίαμους. Σκουτέρης ξανά στην επαναφορά. Περνάει τώρα για τον Παπαδάκο, εκείνος με δυσκολία. Θα πάρει το φαουλ τελικά από τον Αθανασόπουλο. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Στο μάτς τώρα ο Δημητρίου για τους Όπτιμους Πρίαμους. Πήρε την θέση του Καλτζάκα, ο οποίος θα χρειαστεί να πάρει κάποιες ανάστασεις. Παπαδάκος στόχη στην πρώτη 17. Έξω η δεύτερη. Τσακανίκας άφησε τον Περβούλη. Πήρε ξανά εκείνος στο ζωγραφιστό, πολλά χέρια πάνω του, θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Κουντουλάκης, 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Όπτιμους Πρίαμους. Δεν βιάζει το Κουντουλάκης, αφήνει στον Χατούνογλου. Προσποιείται εκείνος, 3 δευτερόλεπτα τώρα, 2, Σκουτέρης πρέπει να εκτελέσει. Εκτελούν οι Όπτιμους Πρίαμους με τον Κουντουλάκη, αλλά δεν ήρθε στο δίποντο και έτσι το 17 είναι το σκορ έπειτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πήγαμε μόλις στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την διαφορά να μην είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. 17 δείχνει το σκορ, μόλις 3 πόντοι χωρίζουν τους δύο αντιπάλους. Εκεί τα άπα στα ίσα από τον Αθανασόπουλο. Καλή άμυνα εδώ από τους κίτρινους. Τσακανίκας. Αθανασόπουλος τώρα ζητάει ξανά ο Τσακανίκας και παίρνει. Δεν πέρασε η πάσα του Καλτσάκας. Στέγεται, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό. 19, πλησιάζουν στο πόντο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σερί 7-0, το οποίο μπορεί να μεγαλώσει τώρα, καθώς η μπάλα επιστρέφει στα δικά τους χέρια. Από το 12 πλέον το σκορ βρίσκεται στο 19 και έχουν και ευκαιρία τώρα οι Όπτιμους Πρίαμους θα περάσουν ακόμα και μπροστά. Κουντουλάκης. Σκουτέρης στον
Καλτσάκα παίζει με τον Χατούνογλου. Εκείνος 8 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Χατούνογλου προσπαθεί να αποφύγει την πίεση. Ο Περγούλης θα κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο ομαδικό για τα Κάμαρια στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Χατούνογλου τώρα να έχει δύο προσπάθειες από την γραμμή των Βολών. Εκτελεί ήδη την μία, θα την βάλει. 10-10, ισοφάρισε πλέον στο σκορ. Μέσα και η δεύτερη, που θα φέρει και το προσπέρασμα για τους Όπτιμους Πρίαμους. Για πρώτη φορά στο ματς θα πάρουν το προβάδισμα στα χέρια τους φιλοξενούμενοι. Τσακανίκας. Σακελαρίου βρίσκει και την τρύπα στην άμυνα, δεν τελειώνει καλά. Θανασόπουλος ανανέωνε την επίθεση για την ομάδα του. Τσακανίκας. Τον πιέζει ο Καλτσάκας, τον έχει βάλει πλάτη ο Τσακανίκας, πάει για βοήθεια και ο Δημητρίου. 2 δευτερόλεπτα, τελείωνε ο χρόνος, έχει αγκάθηκε να πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Χρήσινας, με συγχωρείτε. Και έτσι δεν άλλαξε το σκορ, ευκαιρία τώρα εδώ να συνεχίσουν το σέρι τους οι φιλοξενούμενοι. Κουδουλάκης αφήνει στον Σκουτέρι. Καλτσάκας βήμα πίσω, εκτός ισορροπίας στο σουτ. Μαζεύουν οι κίτρινοι. Σακελαρίου θέλει να παίξει με τον Τσακανίκα, κατάλαβε την πρόθεση του Σκουτέρης. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Από μέση απόσταση ο Χριστίνας θα βρει στόχο. 12-11, μετά από πολλή ώρα βρίσκουν καλάθι οι γηπεδούχοι. Έπειτα από εκείνο το 12. Κουντουλάκης. Χατούνογλου δυσκολεύτηκε εκεί να πάρει, έγινε το κλέψιμο από τους κίτρινους. Χρυσίνας έχει φτάσει ήδη στην άλλη πλευρά. Σηκώνεται και αφήνει την πάρα στο καλάθι, 14-11. Κουντουλάκης, Σκουτέρης. Καθύπασα δυσκόλεψε όπως τον Καλτσάκα, συγκράτησε εκείνος. Χατούνογλου προσποιείται, εκτελεί στην συνέχεια, θα πετύχει το καλάθι. 14-13. Τσακαρίκας κατέβασε για να αφήσει τον Σακελαρίου για 3. Εκείνος εύστοχος. 17-13. Φάνηκε πως το ήθελε αυτό το σούτο Σακελαρίου. Βρίσκει στόχο και πάει την ομάδα του στο συν 4. Σκουτέρης. Καλτσάκας βγαίνει πάνω του. Αντίπαλος, Καλτσάκας τώρα προλαβαίνει τον Περγούλη, αλλά η προσπάθεια του δεν κατέληξε εντός καλαθιού. Τσακανίκας στα δεξιά. Περνάει ωραία, παραλίγο να έχουμε ένα highlight εδώ. Δεν βγήκε συνεργασία, Φουτουλάκης. Περνάει, θα πάρει το φάουλ από τον Σακελαρίου. Έχουμε 2 βολές για τον Σακελαρίου, μαζεμένες αλλαγές και από τις 2 ομάδες τώρα. Φουντουλάκης δεν θα βάλει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα βρει στόχο, 17-14. Ζαλακώστας. Γουναρίδης. Παίρνει ξανά. Πιέζεται στα 6 δευτερόλεπτα. Ζαλακώστας.
3 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους, ανάμεσα σε 4 χέρια εκεί. Προσπάθησε να βρει καλάθι. Ναι, ευκαιρία τώρα για τα Καμάρια. Πάνε απέναντι σε Αλακώστα στα 3 δευτερόλεπτα τώρα. Ξανά αυτός θα πάρει την προσπάθεια, ξανά αυτός θα στοχίσει. Ωστόσο, παραμένει το 17-14. Παπαδάκος κατεβάζει για τους όπιμους Πρίαμους. Φουντουλάκης παίρνει την μπάλα στα δικά του χέρια για να οργανώσει. Ψάχνει επιλογή, αφήνει έξω στον Φλόρο. Φλόρος θα δεχτεί την τάπα. Θα γίνει το κλέψιμο. Πολύ καλή αντίδραση από τους κίτρινους στην άμυνα. Μουναρίτης κλείνεται, χάνει. Φλόρος ρίχνει τώρα ταχύτητα, υπομονή. Μετάει ο πάγκος των φιλοξενούμενων. Παπαδάκος, Πόντερφου, Ζαλακώστα, Φλόρος, είχε λίγο χώρο. Εκτελεί αλλά αστοχή. Ζαλακώστας εκεί ξεφεύγει ωραία. Φτάνει και μέχρι το τέλος. Το έδαφος. Οι δύο αντίπαλοι νομίζω. Είχαμε έτσι ένα άτσαλο πέσιμο. Πάλι καλά, δεν χτύπησε κανένας από τους δύο. Τώρα δίνουν και τα χέρια. Ήσανε κάπως άτσαλα οι δύο αντίπαλοι. Η κατοχή περνάει στα χέρια των όπιμους Πρίαμους, καθώς δεν ξέρω αν δόθηκε φάουλ, όχι. Δεν ήταν φάουλ, απλά η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Ζαλακώστα. Φουντουλάκης τώρα. Βασιλιάδης αφήνει στον Παπαδάκο, σηκώνεται από κοντά εκείνος, χωρίς να έχει κάποιον κοντά του. Στη δεύτερη ευκαιρία πάλι από τον Παπαδάκο. Παλουστή τη συνέχεια από τον Ζαλακώστα, από τον Βασίλη Ζαλακώστα. Φουντουλάκης πάει πάνω του, Γουναρίδης. Φουντουλάκης, Φλόρος τώρα. Να πάρει το σουτ. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποπλα του μηχρόνου. Γουναρίδης αλλάζει κατεύθυνση, Βασιλιάδης παραμένει μπροστά του. Ζαλακώστας, αστοχή από κοντά. Πέρες δίνει στον Φλόρο, Βασιλιάδης τώρα. Πέρες. Φλόρος σηκώνεται κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο. Θα βρει στόχο 17-16. Ζαλακώστας παίζει με τον άλλο Ζαλακώστα. Βασίλη θα φτάσει κοντά. 19-16. Κουντουλάκης πιέζεται ψηλά από τον Γουναρίδη, ο οποίος τον δυσκολεύει εκεί στο κατέβασμα. Ζαλακώστα σαραπάει πάνω του. Στο έδαφος ο Κουντουλάκης θα χάσει. Τελικά έχουμε πόδι. Πιέστηκε αρκετά Κουντουλάκης, κατέληξε στο παρκέ και τώρα θα πάει στον πάγκο όπως και ο Σουτέρης. Στο μάτς Χατούνογλου και Καλτσάκας. Δεν έχουμε και time out. Ένα λεπτό και 2 δευτερόλεπτα ακόμα στην δεύτερη περίοδο. 19-16 το σκορ. Χατούνογλου κρατάει. 6 δευτερόλεπτα παίρνει το σούτο. Χατούνογλου βρίσκει σιδερό, Γουναρίδης εκεί μαζεύει. Ζαλακώστας, κακή η πάσα του, η μπαλά ξανά στα δικά του χέρια. Βασίλη Ζαλακώστας τώρα.
μπάλα έξω, 7 δευτερόλεπτα, Σαλακώστας πλησιάζει, αστοχή από κοντά. Παπαδάκος βρίσκει και εμπόδιο, δεν καταφέρει να τελειώσει καλά. Ο Ναρίδης τώρα κρατάει, καθώς έχουν και 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση τους οι γηπεδούχοι. Ζαλακώστας, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Βασίλης Ζαλακώστας στα δεξιά. Θα γίνει το κρέτσο από τους όπτιμους Πρίαμους. Το 1 δευτερόλεπτο, 10 εκτελεί ο Φλόρος. Τελειώνει έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ να βρίσκει μπροστά τα Γκραν Καμάρια με 19-16. Μπήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 19-16 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας στο συν 3. Τα Γκραν Καμάρια. Καλτσάκας, Σκουτέρης τώρα. Παπαδάκος σταματάει την τρίπλα, κάνει την κίνηση για να πάρει ο Καλτσάκας, θα εκτελέσει από το πλάι, δεν το έκανε το χατήρι, μπάλα από εκεί και βγήκε. Κουτούρης. Τσακανίκα στέκεται, υποπίεση θα πάρει το σούτ, δεν είναι καλό. Καλτσάκας μάζεται το rebound, χωρίς καλά θα με εξεγμίσει οι πρώτες φάσεις. Το τρίτο δεκάλεπτο. Σκουτέρης. Παπαδάκος. Καλτσάκας εκεί παίρνει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ατούνογλου εκτελεί αμέσως. Ωραία εκεί αποφεύγει τον αντίπαλο του ο Περγούλης. Θα χάσει. Η μπάλα καταλήγει εκτός, αλλά παραμένει στους κίτρινους. Κουντούρης. Παερνάει η πάσα για τον Καραγιάννη. Τσακανίκας. Στο σίδερο ξανά η προσπάθεια. Περγούλης εκεί. Γράπωσε το rebound για να βρει το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο, 21-16. Πιέζει ο Καραγιάννης, πάνω λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο. Αλλά καταλήγει εκτός και είναι για τους όπτιμους Πριαμούς. Παπαδάκος πάει μόνος στη φάση, μαζεύει ο Περγούλης. Περνάει από τον Σκουτέρη, πάει εκεί μπροστά από τον Φλόρο, δεύτερη ευκαιρία του Χρυσίνα, 23-16. Ξανά, έπειτα από επιθετικό rebound θα έρθει το καλάθι για τους γηπεδούχους. Αυτή την φορά ο Χρυσίνας είναι αυτός που έπιασε τον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Πιέζεται ο Καλτσάκας. Συγκρατεί και θα πάρει και το σουτ και θα το βάλει κιόλας, 23-18. Κουντούρη στον Καραγιάννη, του δίνει ξανά. Θα πάρει το σουτ εκείνος για 3. Το ρυμπόν στα χέρια του Σκουτέρη. Ανεβαίνει κάπως η ένταση. Το τρίτο δεκάλεπτο. Παπαδάκος για 3. Τσακανίκας παίζει με τον Περγούλη. Αποφάσισε να πάρει το σουτ εκείνο, Σκουτέρη στο rebound. Θα ψάξει την μακρινή πάσα, πέρασε εκείνη για τον Παπαδάκο. Αν ενόχλητος εκείνο, θα κάνει το 23-20. Στους τρεις πόντους πάλι πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Κουντούρης πάει στα δεξιά. Πάνω το Καλτσάκας τώρα. Περγούλης στον Καραγιάννη για 3 εκείνο στο σίδερο η μπάλα. Κουντούρης πάει στον Σκουτέρη για να τον πιέσει.
Αλλάζει εκείνος συνεχόμενα κατεύθυνση. Χατούνογλου προσποιείται, βρίσκεται ανοιχτό ο γήπεδο. 23-22. Πολύ ωραία εδώ κίνηση από τον Χατούνογλου, που έφτασε μαρκαρίστηκε ωραία. Και έφτασε μέχρι το lay-up. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Θυσιάζουν ξανά οι οπινούς Πρίαμους. Στακανίκας. Βεργούλης πάνω του, ο Φλόρος. Θα κάνει το foul. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους Optimus Πρίαμους. Η οποία θα ρίξει στο μάτι τώρα τον Δημητρίου στην θέση του Φλόρου. Κουντούρης με το δεξί, αστοχή. Χρυσίνας προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Χατούνογλου. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ευκαιρία τώρα να κάνουν το προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι. Χατούνογλου φτάνει κοντά αλλά δεν τελειώνει. Σωστά πετάει την ευκαιρία εδώ. Ο Χατούνογλου, Περγούλης με το δεξί τελειώνει καλά. 25-22. Καλτσάκας. Χατούνογλου βάζει πλάτη τον Περγούλη. Χρυσίνας είναι εκεί για να τον εμποδίσει. Θα γίνει και το κλέψο από τον Καραγιάννη. Το φάουλ στην συνέχεια από τον Καλτσάκα. Όπως θα καθίσει και στον πάγκο όπως και ο Σκουτέρης, Βασιλιάδης και Φουντουλάκης. Πέρασαν στο μάτς. Καραγιάννη στον Γουναρίδη. Πλησιάζει εκεί ο Αθανασόπουλος, ένα δύσκολο καλάθι από τον ψηλό των Κίτρινων. Μέσα ο Βασιλιάδης θα δεχτεί το φάουλ από τον Αφανασόπουλο έγινε. Κάθεση πρώτη βολή του Βασιλιάδη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη για να την βάλει στο καλάθι, 27-23. Σανασόπουλος. Σακανίκα στα δεξιά. Κουναρίδης παίρνει στο τρίποδο. Ψάχνει επιλογή, αλλά δεν είναι καλή η τελική επιλογή του. Βασιλιάδης. Χατούνογλου τώρα. Θα βάλει το καλάθι, 27-25. Σακανίκας. Καραγιάννη στέκεται, εκτελεί για δύο. Το rebound στα χέρια των Κίτρινων ξανά. Θα πάρει την προσπάθεια ο Αθανασόπουλος από κοντά. Ανενόχλητος θα κάνει 29-25. Βασιλιάδης 2-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βασιλιάδης εκεί ανάμεσα στο Μπούλιο. Θα κάνει βήματα. Φώνες τώρα από τον κότσο Αθανασίου για την αντίδραση στην άμυνα της ομάδας του. Ζάει να είναι πιο σφιχτή. Τσακανίκας. Θα πάρει το φάουλ από τον Δημητρίου. Φάουλ νούμερο 3 για τους φιλοξενούμενους. Καλτσάκα στο μάτς. Στον πάγκο ο Παπαδάκος. Κουναρίδης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν είναι καλό το σουτ.
καλτσάκας, να επιστρέφουν οι κίτρινοι γρήγορα στην άμυνα. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση έτσι, οι Optimus Priamus. Κουντουλάκης καλτσάκας τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Αθανασόπουλος, πολύ καλή αντίδραση, απλώνει το χέρι του, κάνει το κλέψιμο. Γυρίζει και ωραία, φτάνει μέχρι το τέλος, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Ο παίκτης των γηπεδούχων, κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Σακελάριου πήρε την θέση του Σταύρου Γουναρίδη. Το φιλάκι τώρα οργανώνει για την ομάδα του, 1.25 ακόμα στο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά. Τα κρίνα καμάρια. Χατζούνογλου. Δεν τη λένε καλά. Τα κάνει κασμαζεύει. Περγούλης. Κανίκας παίζει με πλάτη, περνάει πολύ ωραία πάσα στον Περγούλη. Αλλού κοίτα για αλλού πάσαρε ο Τσακανίκας στο μερί. Η πάσα του θα γίνει το φάουλ στην συνέχεια για να οδηγήσει τον Περγούλη στην γραμμή. Τέταρτο φάουλ τον Optimus Priamus, ένα υπενθυμίζω. Έχουν μέχρι στιγμή στα καμάρια με 53 δευτερόλεπτα να απομένουν. Μέσα η πρώτη, 30-25. Μέσα και η δεύτερη, 31-25, στο συνέξ πλέον οι γηπεδούχοι. Κουντουλάκης. Στα μέσα δεν μπορεί να βρει χώρο, αφήνει στον Δημητρίου από το πλάι και να σε στοχή. Μαθαίνει ξανά ο Κουντουλάκης. Σηκώνει το γεφάλι του για να βρει τον Βασιλιάδη από την κορυφή, εκείνος για τρεις. Αδύναμο το σουτ. Βρήκε στο σίδερο απόκληση. Ένας δευτερολέπτου ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα, 18 δευτερολέπτα τώρα για το τέλος της περίοδου. Με τον Τσακανίκα. Καραγιάννη ξανά Τσακανίκας. Αθανασόπουλος 3 δευτερόλεπτα για τους κίτρινους. Τσακανίκας έχει βιάστηκε για να προλάβει και το χρονόμετρο. Αθανασόπουλος είναι ευκαιρία. Φινάλε λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου. Και το σκορ στο 31-25 υπέρ των γηπεδούχων. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλέπτο της αναμέτρησης. 31-25 το σκορ στο συνέξ στα Γκραν Καμάρια, τα οποία έχουν ανακτήσει το προβάδισμα έπειτα από τις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, με συγχωρείτε, και διατηρούν μια μικρή απόσταση από τους αντιπάλους τους χωρίς να τους αφήνουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Τώρα συνεχίζεται το μάτς με τον Τσακανίκα. Καραγιάννης αφού το σκέφτηκε το πήρε στην συνέχεια και έκανε πολύ καλά. 34-25 πλέον. Και αχυρός Καραγιάννη. Η διαφορά φτάνει στους 9 πόντους. Κουντουλάκης. Παπαδάκος. Πάρει το φάουλ. Έγινε από τον Καραγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και το πρώτο ομαδικό για τα καμάρια στην τέταρτη περίοδο. Λάβει. 34-26 τώρα. Από το 27-25 είχαν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Έκτοτε το σκορ έφτασε στο 34-25. Και τώρα στο 34-27 έπειτα από τις δύο βολές του Παπαδάκου. Σε
Λοιπόν, εδώ Τσακανίκας δεν βρίσκει στόχο, απανασόπλος συνέχει. 8 δευτερόλεπτα για τους κίτρινους, για τρεις του Σαγκελαρίου, δεν ήταν καλό το τρίποντο. Θα γίνει και το φόλ στην συνέχεια πάνω στον Φλόρο. Βασιλιάδης ξεφεύγει από τον Τσακανίκα, θα πάρει και το τριτοματικό φάουλ των γηπεδούχων. Νωρίς συμπληρώνουν τα τρία ατομάτικα. Η κίτρινη. Παπαδάκος. Φλόρος παρολίγο να χάσει, άφησε στον Βασιλιάδη. Ωραία, εκείνος άλλαξε κατεύθυνση. Παπαδάκος στο παρκέ, παλεύει να κρατήσει. Έχουμε τζάμπολ και κατοχή για τα κρακά μαριά. Σαγκελαρίου, Αθανασόπουλος. Τσακανίκα. Θα το πάρει ο Καραγιάννης από τη γωνία. Ο Παδάκος αφήνει στον Βασιλιάδη. Κουζουλάκης τον Παπαδάκο. Σφύριγμα τώρα για το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τέταρτη περίοδο, για την οποία μας απομένουν ακόμα 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Αρκετά νωρίς χορτάθηκαν με φάουλ οι κίτρινοι. Αλλαγή προσώπων στο παρκέ. Σκουτέρι στην επαναφορά. Χατούνογλου. Παρεμβαίνει ο Ζαλακώστας, η κατοχή παραμένει στους όπτιμους πρίαμους. Αντούνογλου, 9 δευτερόλεπτα. Γυρίζει, βρίσκει εμπόδιο από τον Ζαλακώστα, ο οποίος παίζει και καλή άμυνα. Νέα ευκαιρία με τον Παπαδάκο, δεν θα έρθει το καλάθι. Μουναρίδης. Αποφασίζει να πάει προς τα μέσα, ψωμένα χέρια μπροστά του. Παπαδάκος τώρα θέλει να τρέξουν οι όπτιμους πρίαμους. Δεν θα έρθει το καλάθι ούτε για αυτούς. Μουναρίδης. Ξεφεύγει ωραία. Καστήπασε για τον Χρυσίνα, από κάτω εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Παίρνει το σουτ και το βάζει ο Χατούνογλου, 34-29. Πέντε η διαφορά. Κουντούρης. Κουτερουσάσε λίγο χώρο. Χριστίνας τώρα ανενόχλησε από το πλέι, δεν πήγε κάποιος πάνω του και τιμώρησε. 36-29. Πιέζεται ο Καλτσάκας, η πίεση αποφέρει καρπούς για τους γηπεδούχους. Κουντούρης πάει μέχρι το τέλος, ο Καλτσάκας βγάζει την άμυνα αρχικά. Σκουτέρισε και κυνηγάει, αλλά η μπάλα πάει στα χέρια του Ζαλακώστα. Ο άλλος Ζαλακώστας τώρα είδε την ασίστ για τον Χρυσίνα. Τρομερή η πάσα από τον Ζαλακώστα, ο οποίος μπορούμε να πούμε πως το ανήκει το μισοκαλάφι. Θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει πολύ καλά, 38-31. Πέντε λεπτά ακόμα. Κουντούρης στον Ζαλακώστα. Στέκεται εκείνος, θα πάρει το φάουλ από τον Χατούνογλου. Είναι το πρώτο ματικό των Optimus Priamus. Ζαλακώστας. Βασίλη Ζαλακώστας τώρα.
μπαλά έξω στον Κουντούρι από την κορυφή εκείνος εκτελεί, αλλά δεν βρίσκει στόχο, ο Καλακώστας ανανέωνε. Από κοντά θα έρθει το καλάθι για τους κίτρινους, 40-31. Ξεφεύγουμε στο συνένια και πάλι οι γηπεδούχοι σε ένα καθοριστικό σημείο. 4 λεπτά και 14 λεπτά ακόμα. Γουναρίδης τώρα στον ευνηδιασμό. Δεν θα τελειώσει καλά. Ευκαιρία εδώ πεταμένη από τον Γουναρίδη να στείλει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Καλτσάκας ξανά. Η πίεση δυσκολεύει το κατέβασμα με φιλοξενούμενο. Θα γίνει και το κλέσιμο από τον Ζαλακώστα. Γιώργος Ζαλακώστας τώρα θα φτάσει στο τέλος, θα πάρει και το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τους Optimus Πρέμους. Μέσα η πρώτη, 41-31, στο συν 10. Τώρα οι γηπεδούχοι. Θα βάλει και την δεύτερη ο Γιώργος Ζαλακώστας για να πάει την ομάδα του στο συν 11. Και το σκορ στο 42-31. Η πλάστικα πλέον γέρνει στην πλευρά των γηπεδούχων, ενώ από την άλλη συνεχίζουν να κάνουν λάθη οι Optimus Priamus. Τον Αρίδης θα πασάρει σε αντίπαλο, ο Παπαδάκος στο ενασμέναν με τον Ζαλακώστα. Δεν θα έρθει το καλάθι ούτε τώρα. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στους φιλοξενούμενους. Σακελαρίου πέρασε στον πάγκο στην θέση του Γουναρίδη. Καλτσάκας, Χατούνογλου, εκτελεί, αστοχή. Ζαλακώστας ρίχνει ταχύτητα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Κουντούρης στέκεται με το δεξί, δεν είναι καλό το τελείωμα. Ζαλακώστας ακολούθησε τη φάση, παίξει και το καλάθι για το 44-31. Στο συν 13 τα καμάρια, τα πράγματα πλέον γίνονται πιο εύκολα για τους κίτρινους. Από την άλλη έχουν δυσκολέψει δραματικά για τους Optimus Priamus, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν λύσεις μπροστά. Ζαλακώστας προσποιείται. Γιώργος Ζαλακώστας θέλησε να παίξει με τον Βασίλη. Κακή πάσα, καροχή, περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ξανά αρκετές αλλαγές από τον κότσο Αθανασίου. Νέα τετράδα πέρασε στο μάτι του παιδούχους, μόνο Σακελαρίου έμεινε στο παρκέ. Ντουλάκης. Βασιλιάδης Δημητρίου έχει βάλει πλάτη τον Γουναρίδη. Αστοχή από κοντά. Σακελαρίου προσπαθεί να μαζέψει, μπαλά είναι εκτός και για τους γηπεδούχους. Σηκώνεται από κοντά. Αλλά αστοχή ο Παπάζογλου. Κουτέρης. Σουδουλάκης. Δημητρίου κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, το έχασε και αυτό. Πλέον δεν έχουν καθόλου ψυχολογία οι φιλοξενούμενοι. 1-25 ακόμα για το τέλος. Αγκαλιά με την νίκη τα καμάρια, η οποία θα είναι και η τρίτη στο Summer League. Σακελαρίου θα το πάρει από το πλάι.
Κατσόπουλος πήρε το rebound, αλλά πάτσε και γράμμι στην συνέχεια. Σκουτέρης. Μένει ξανά. Μπήκαμε στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Καραγιάννης με Σακελαρίου θέλει να παίξει με τον Παπάζογλου, πήρε εκείνος την συνέχεια, αλλά από κοντά δεν μπόρεσε να φέρει το δύο πόδι για την ομάδα του, ενώ βρήκε και η μπάλα στα πόδια του στην συνέχεια. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Κουντουλάκης Δημητρίου θα το πάρει, θα βρει σίδερο. Κουντουλάκης εκεί προσπαθεί, ρίχνει την μπάλα στο σώμα του Παπάζογλου και κρατάει την κατοχή για την ομάδα του. Βασιλιάδης ξεφεύγει από τον Καραγιάννη, στέκεται λίγο πιο μπροστά από τις βολές, θα βάλει το καλάθι, 44-33. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Θα κάνουν επίθεση τα καμάρια όπως φαίνεται. Γουναρίδης θα πάρει το φάουλ από τον Φουντουλάκη. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος, σηκώνεται ο Καραγιάννης, θα βρει σίδερο και φτάνουμε στο φινάλε του μάτς, νίκη για τα Γκραν Καμάρια, η τρίτη στην καλοκαιρινή προσπάθεια, θα πάνε πλέον στο 3-1, ενώ από την άλλη οι Optimus Priamus θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο 2-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, Γκραν Καμάρια, Optimus Priamus, 44-33.